Χαίρετε και καλώς ορίσατε στο The School of Body Language in Public Speaking. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τα χαρτιά της εμπιστοσύνης μας που δεν είναι άλλα από 3, 2, 1, τραν, τα χέρια μας. Τα χέρια μας λοιπόν, τα χαρτιά της εμπιστοσύνης μας. Τι έχουμε λοιπόν να πούμε σήμερα για τα χέρια? Θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσει να γίνεται μία αναγνώριση από τους τρεις τύπους των χειρονομιών. Πρώτος τύπος έμβλημα, δεύτερος τύπος εικονογραφιστές ή υπογραμμιστές και τρίτος τύπος δεν είναι άλλος από τις χειριστικές κίνησεις. Πάμε λοιπόν να δούμε, η συγκεκριμένη γνώση στηρίζεται στη μελέτη του Dr. Paul Ekman. Τρεις τύπους χειρονομιών, να μιλήσουμε από το κομμάτι της εξελικτικής του ανθρωπίνου είδους, ότι τα χέρια μας, θέλω λίγο να σκεφτείτε, στους προϊστορικούς χρόνους είχαν μεγάλη σημασία, γι' αυτό τα ονόμασα ως τα χαρτιά της εμπιστοσύνης, με ποια έννοια, το ότι έβλεπες αμέσως αν ο άλλος είχε κρυμμένο χέρι, φοβόταν ότι μπορεί να έχει πίσω του κρυμμένο, ξέρω εγώ, ένα ξύφος, ένα σπαθί, μία πέτρα, να ήταν εχθρός. Έτσι απλοϊκά όπως το λέω, έτσι απλοϊκά λοιπόν θα γίνει αντιληπτό με αυτή την έννοια και όταν ο άλλος σου έδειχνε τα χέρια του, σημαίνει ότι είμαι φίλος, είμαι άτομο της εμπιστοσύνης. Έχω δηλαδή φιλικές προθέσεις. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτό που θέλει είναι η επιβίωση, αυτό που θέλει είναι. Άρα λοιπόν τα χέρια είναι ένας, τώρα στα ελληνικά, είναι ένα δείγμα, είναι μια απόδειξη ότι τη στιγμή που σας τα δείχνω, σας τα φανερώνω ότι έχω φιλικές προθέσεις και πάει αυτό σε όλο το υποσυνείδητο και σε όλη την εξελικτική του ανθρωπίνου είδους πίσω, καταγεγραμμένο πάνω στο DNA και στα κύτταρα. Όταν βλέπετε χέρια σε ανοιχτή θέαση, είναι κάτι πολύ θετικό και το χρησιμοποιούμε, το λέμε, το τονίζουμε όλοι όσοι ασχολούνται με τη δημόσια ομιλία και ειδικά φυσικά προφανώς με τη γλώσσα στις τσέπες, με τα βάζετε από πίσω, εκτός αν οτιδήποτε για μένα προσωπικά με ρωτάτε γίνεται για να εξυπηρετήσει το κοινό. Αν εξυπηρετεί τη γνώση του κοινού, το νόημα του κοινού, αυτό, εξυπηρετεί το κοινό, αυτό το οποίο κάνω, τότε θα το κάνω. Αν εξυπηρετεί τη γνώση του και το ωφελεί μόνο και τότε. Πάμε λοιπόν να δούμε τους τρεις τύπους των χειρονομιών. Πρώτος τύπος είναι το έμβλημα. Έμβλημα σημαίνει είναι μια χειρονομία η οποία έχει νόημα και μπορεί να αντικαταστήσει απόλυτα μια λέξη. Έχει σημασία, έχει βαρύτητα, είναι βαρύ, έχει όγκο, έχει νόημα. Και πάλι εδώ βάζουμε ένα πολύ 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 μεγάλο αστερίσκο. Και ο αστερίσκος ο συγκεκριμένος έχει να κάνει ότι δεν είναι οικουμενικά τα εμβλήματα, γιατί μπορεί σε μία εθνότητα να σημαίνει κάτι, σε μία άλλη εθνότητα να σημαίνει κάτι. Από τη στιγμή, έστω και μία μικρή ομάδα, υποομάδα, έχει το δικό της έμβλημα και βλέποντάς το αναγνωρίζει, θεωρείται έμβλημα. Για παράδειγμα, εδώ ας πούμε, αν κάνουμε έτσι, που είναι η καρδούλα, άμα κάνουμε έτσι, η καρδούλα, για παράδειγμα, θεωρείται έμβλημα αυτό το σύμβολο της καρδιάς, εδώ που το απεικονίζω με τα χέρια μου, οπότε δεν χρειάζεται να πω, κάνω μια καρδιά και εσείς καταλαβαίνετε ότι κάνω καρδιά, ότι είναι καρδιά, το καταλαβαίνετε. Επίσης, όπως το σήμα της, το συγκεκριμένο σήμα που είναι της νίκης. Σε άλλους πολιτισμούς έχει ένα άλλο νόημα, μια άλλη νοηματοδότηση. Εδώ δεν εξετάζουμε στο συγκεκριμένο βίντεο ποια είναι η νοηματοδότηση του συγκεκριμένου. Έχουμε την ευθύνη να πάμε σε μια άλλη χώρα, σε έναν άλλο πολιτισμό. Είναι δική μας ευθύνη ή όταν επικοινωνούμε με μια άλλη εθνότητα, είμαστε σύμβουλοι, είμαστε δημοσιομιλητές και μιλάμε παγκόσμια, να γνωρίζουμε από το κοινό μας τα σύμβολά τους ή τέλος πάντων σε μεγάλο βαθμό, αν εξ επιτούτου θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην ομιλία μας ένα σύμβολο, να γνωρίζουμε στην εθνότητα που θα απευθυνθώ, μήπως είναι κάτι προσβλητικό. Αυτό food for thought που λέει και ο κύριος Αριστίδης Λορέντζος. Πάμε λοιπόν, όπου έρχεται και η συνέντευξη μαζί του πολύ πολύ σύντομα, το Πάσχα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο παρακάτω. Συνεχίζουμε και μιλήσαμε λοιπόν για τα εμβλήματα. Τα εμβλήματα, σαν ένα νόημα, σαν ένα παραλληλισμό, που θέλω να πω, πώς είναι οι μπλούζες που έχουν ένα λόγο, άλλος έχει το κροκοδελάκι, άλλος έχει ένα στεφάνι, άλλος, όλα αυτά, ας πούμε, τα συμβόλα. Άρα, σαν να κάνω ένα παραλληλισμό που δείχνει ένα νόημα αυτό, έτσι τέτοιο νόημα και βαρύτητα έχει τα εμβλήματα. Νομίζω βάλαμε μία βάση, έγινε μία κατανόηση και τώρα πάμε στο δεύτερο τύπο χειρονομίες, οι οποίες λέγονται
απεικονιστές. Τώρα κάνω μια ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά. Για μένα, εγώ προσωπικά τις έχω ονοματίσει υπογραμμιστές εμφατικές. Γιατί τις έχω... Αλλά είναι αυτό, είναι το illustrators που λένε στα αγγλικά. Εδώ μπορείτε να το πείτε εικονογραφιστές, όπως θέλετε κάντε τη μετάφραση, αλλά ουσιαστικά είναι εμφατικές. Είναι εμφατικές όπως τώρα, γιατί θέλω να δώσω έμφαση στη λέξη, άρα εγώ έτσι το μεταφράζω στα ελληνικά, θεωρώ είναι πιο ακριβές με το νόημα που δίνεται στα αγγλικά. Αλλά την άλλη, από μόνη της η κίνηση, δηλαδή τώρα. Δεν καταλαβαίνετε, δεν έχει τη σημασία όπως άμα δείτε για παράδειγμα την καρδούλα που βγάζει ένα νόημα και αντιλαμβάνεστε. Βλέπετε μια κίνηση των χεριών, οκ, μια αρμονική κίνηση, κάτι λέει αυτή η γυναίκα και δίνει στο λόγο της μια έμφαση, μακάρι να άκουγα γιατί. Γιατί όταν εστιάζει καλύτερα το βλέμμα του παρατηρητή, του θεατή, όταν ο μιλητής χρησιμοποιεί χειρονομίες, υπάρχουν κανόνες όμως για τις χειρονομίες. Και οι κανόνες δεν εννοώ να κάνω μια υγιεινή χειρονομία, αυτό το θεωρώ αυτονόητο. Ο κανόνας είναι της αρμονίας. Αν έχει νόημα για εσάς και θέλετε να εντρυφήσουμε ακόμα dive deep πιο σε βάθος, να κάνουμε μια όμορφη κατάδυση στις χειρονομίες, γράψτε μου σχόλια. Ροξάνη, πες μας κάτι περισσότερο για τις χειρονομίες, πες μας κανόνες για τις χειρονομίες και με μεγάλη μου χαρά. Θα ετοιμάσω και ενημερώνω γιατί θα ετοιμάσω με μεγάλη μου χαρά και θα αρχίσω να βγάζω σταδιακά βιντεάκια και γι' αυτό το σκοπό. Πάμε λοιπόν, αυτές είναι οι γενικές που δίνουν έμφαση στο λόγο μας. Οι ομιλητές οι οποίοι τις χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τους TEDx ομιλητές, οι TED ομιλητές, αυτοί οι οποίοι έχουν τις περισσότερες views, έχουν τα περισσότερα views, με υψηλά views, όπως Simon Sinek και άλλοι. Έχουν κάνει πάρα μα πάρα πολλές χειρονομίες. Έχουν ξεπεράσει, νομίζω ότι ξεπεράνε τις 450 χειρονομίες μέσα στα 15 λεπτά frame που είναι η TED ομιλία Max 20. Πάμε λοιπόν να δούμε την τρίτη κατηγορία χειρονομιών. Η τρίτη κατηγορία χειρονομιών δεν είναι άλλη από τις χειρονομίες οι οποίες σε ακριβή μετάφραση είναι χειριστικές. Οι χειριστές, όπως έτσι πείτε το, είναι manipulators, χειρονομίες. Σε αυτές όμως, επειδή είναι μεγαλύτερο το εύρος τους, υπάρχονται οι αυτοκαταπραϊτικές, αυτές που λέγονται self-soothing, χειρονομίες, υπάρχονται οι εναρμονιστικές, αυτές που κάνουμε έτσι, έτσι. Υπάρχονται self-soothing, είναι αυτές όταν βρίσκομαι σε πολύ υψηλό στρες, άτομα που βρίσκονται σε υψηλό στρες, έχουμε την τάση και αγκαλιάζουμε λίγο τον εαυτό μας. Αυτές είναι manipulators, είναι οι χειριστικές. Οι χειριστικές, με την έννοια όμως, όχι όπως τα ελληνικά που γίνεται, καλά και το manipulator στα αγγλικά είναι, έχει αυτή την έννοια, το βαρύ, έτσι, το δυνατό, το αρνητικό νόημα. Με την έννοια όμως ότι χειρίζομαι, δηλαδή ο ένας πιάνει και χειρίζεται το άλλο χέρι. Μπορεί να είναι χειριστική και αυτό. Δηλαδή, αν μου δώσετε το business card, το real estate του κυρίου Θωμά, να το έχω στο χέρι μου, πάω να νοικιάσω σπίτι, να το έχω στο χέρι μου και να το κάνω έτσι, να παίζω. Και αυτό ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί να είναι στυλό. Μπορεί να είναι το πόδι μου που χτυπάει το πάτωμα. Μπορεί να είναι το μαλλί μου που παίζω. Υπάρχεται σε αυτή την κατηγορία. Ουσιαστικά αυτή η κατηγορία, σαν για μένα ως ομιλήτρια, δεν δίνει κάποιο νόημα ουσιαστικό στο λόγο, όπως θα δώσει για παράδειγμα το έμβλημα σε μια ομάδα δικιά μου που με κατανοεί και χρησιμοποιούμε τα εμβλήματά μας, η εθνότητά μου, ο πολιτισμός μου, ή όπως θα δώσουν οι γενικές, όπως κάνω τώρα τα χέρια μου, οι εμφατικές, δεν δίνει νόημα να αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Δίνει όμως νόημα, γιατί αν εγώ είμαι σε στρες και θέλω να κάνω αυτοκαταπράγηση του εαυτού μου, έχει νόημα για μένα. Έχει νόημα για μένα. Οπότε θέλω να αρχίσετε λίγο-λίγο να αναγνωρίζετε κάθε φορά όταν είστε στρες, κάνετε αυτοκαταπραγητικές ή κάνετε το μαλάκι σας έτσι. Μήπως όταν μιλάτε και είσαστε πολιτής και δίνετε την προσφορά σας, έχετε άγχος πολύ και έπειτα παίζετε με το στυλό σας καθώς μιλάτε και λέτε για την προσφορά τον άνθρωπο και μπορεί να το ζαλίσετε με αυτό και να τον αναπροσανατολίσετε και να γίνει εντελώς χαοτική η συζήτηση ή το μάτι του να είναι στο στυλό που το γυρίζετε και όχι σε αυτό που λέτε και στην πώληση που κάνετε. Ή αντίστοιχα, αν είσαστε εκπαιδευτικός, ή αντίστοιχα, αν είναι κάποιος σύμβουλος, ή αντίστοιχα, αν δημόσιος ομιλητής. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που ρωτώ εσάς, φυσικά τα έχω ρωτήσει πρώτα, εννοείται και στον εαυτό μου. Και συνεχώς με παρατηρώ, συνεχώς. Το συνεχώς είναι και αυτό σχετικό, όσο μπορώ. Γιατί
βγαίνει κάποια στιγμή το αυτόματο. Και δεν μπορείς πάντα να είσαι ο παρατηρητής που λέω εγώ, ο έξω παρατηρητής. Όπως και να έχει, προσπαθείς. Προσπαθείς. Λοιπόν, οπότε, στο τέλος του βίντεο θα βάλω κάποιες φωτογραφίες και θα κάνουμε ένα μικρό quiz και θα σας ρωτάω να απαντάτε. Δεν υπάρχει βαθμολογία, δεν θα βαθμολογηθεί κανείς, οπότε θα δίνω φωτογραφίες με το που τελειώνω αυτό το βίντεο. Θα βάλω δίπλα, θα επιλέξω από το Google φωτογραφίες, θα τις βάλω και θα σας ρωτάω να σκεφτείτε και έπειτα θα σας λέω την απάντηση στο ηχητικό που θα αφήσω και θα το κάνω έτσι ένα ωραίο editing για να γίνει και το τεστ και να παίξουμε, γιατί είναι ωραίο να παίζεις, είναι δημιουργία και έτσι μαθαίνεις μέσω του παιχνιδιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και τα λέμε σύντομα.